Εξιχνιάστηκε ύστερα από εμπεριστατωμένες έρευνες των αστυνομικών της ομάδας δημόσιας ασφάλειας του Τμήματος Ασφαλείας Κομοτηνής από πυραλιστία σε κατάστημα στην Κομοτηνή που διαπράχθηκε στις 25 Ιανουαρίου το πρωί σε βάρος 50χρονης ημεδαπής. Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία 21χρονου ημεδαπού σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ληστείας, παράνομη κατακράτηση και παράβαση του νόμου περί όπλων. Ο δράστης εισήλθε σε κατάστημα και με την απειλή πιστολιού οδήγησε την 50χρονη σε δευτερεύοντα χώρο, όπου την ακινητοποίησε δένοντάς την τα χέρια. Στη συνέχεια, ζήτησε από την 50χρονη τον κωδικό από το χρηματοκιβώτιο του καταστήματος. Πλην όμως, την αποδέσμευσε και διέφυγε χωρίς να αφαιρέσει οτιδήποτε από το εσωτερικό του. Συνελήφθη σε χωριό της Καβάλας στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την καταπολέμηση του λαδρεμπορίου καπνικών προϊόντων από αστυνομικούς του τμήματος ΝΕΣ του της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καβάλας, 50χρονος ημεδαπός σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εθνικού τελωνιακού κώδικα. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 50χρονο διότι τον εντόπισαν να κατέχει 380 πακέτα τσιγάρων, 17 συσκευασίες με καπνό συνολικού βάρους 850 γραμμαρίων για τα οποία δεν έχουν καταβληθεί στο δημόσιο οι αναλογοί φόροι και δασμοί.